Το επιχείρημα της σημερινής κυβέρνησης όπως και της προηγούμενης, δεν θυμάμαι των προηγούμενων, είναι ότι πρέπει να συντηρωθεί η διάσκεψη των Προέδρων με κάποιο πρόσωπο από τη Βουλή ώστε να υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Ξεκινάω με το εξής. Όταν λέμε η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, 99%, άντε να πω 90%, είναι απόφαση του κυβερνητικού κόμματος. Είτε του σημερινού, είτε του παλιότερου, που έχει πλειοψηφία. Και η αίσθηση που δημιουργείται και ότι αποφασίζει η Βουλή, δεν αποφασίζει η Βουλή γενικά. Η Βουλή έχει πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία είναι πραγματικά πλειοψηφία στο λαό? Όχι. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει 156 βουλευτές. Με ποιο ποσοστό? Με ποιο ποσοστό? Ούτε έπρεπε να έχει πάρει 158, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Έπρεπε να έχει πάρει 52%. Αναλογικά δηλαδή, και με βάση το αστικό πολιτικό σύστημα, και με βάση αυτό είναι πλαστή πλειοψηφία. Δημιουργείται δηλαδή μια παντοδυναμία του ενός ή άλλου κόμματος στη Βουλή, η οποία στο λαό όμως είναι μειοψηφία. Κάτω από αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εμείς δεν ψηφίζουμε. Παρότι αντιλαμβανόμαστε το πώς πρέπει να λειτουργεί. Και το δεύτερο, που αφορά και την εθνική αρχή, τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ισχύει ακριβώς το ίδιο ότι ισχύει για όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι ανεξάρτητες οι αρχές, αλήθεια? Όχι, λέμε εμείς. Οι αρχές δεν είναι ανεξάρτητες για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αποφασίζουν σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είτε αποφάσεις της κυβέρνησης, και δεν μπορούν να φύγουν από αυτό, ούτε μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο, για το λαό κυρίως βέβαια. Και δεύτερον, γιατί διορίζονται κυριολεκτικά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι ανεξάρτητη δηλαδή. Και αυτό που συμβαίνει και εδώ τώρα είναι ότι θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία και αν δεν αποφασίσουν θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω και στο τέλος ποιος θα αποφασίσει? Το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα είναι το θεαθήνε. Κατά τη γνώμη μας και είναι και υποκρισία. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιμέρους ανθρώπους, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Ότι η εκάστοτε κυβέρνηση διορίζει όποιος αυτή θέλει. Και έχοντας μια πλειοψηφία, η οποία επαναλαμβάνουμε ότι είναι πλαστή σε σχέση με τη λαϊκή βούληση, ακόμα και σε αυτές τις εκλογές που γίνονται, δημιουργεί μια αυταπάτη και στον κόσμο ότι αποφασίζει η Βουλή, υπάρχει. Φυσικά συνενέσεις μπορεί να υπάρχουν. Και συνενέσεις είναι τεράστιες. Ανάμεσα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ και στη Νέα Δημοκρατία είναι το κοινό πρόγραμμα. Τρίτο μνημόνιο, παραδείγματος χάρη, και όλα τα υπόλοιπα. Αυτές είναι οι πολιτικές συνενέσεις. Τώρα, ο καυγάς που γίνεται μερικές φορές αφορά τα πρόσωπα κυρίως, το σε ποιο χώρο θα ανήκουν και φυσικά κάθε κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να τοποθετεί τους δικούς της. Και λέω τώρα, έρχεται η αναθεώρηση του συντάγματος. Βέβαια, έχει λήξει. Όλοι μιλάνε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η μία πλευρά είναι ότι η δικαιοσύνη εφαρμόζει νόμους που ψηφίζονται, που είναι ότι είναι αντιλαϊκή κλπ. Μια, πώς διάολο γίνεται 95% 98% των απεργιών να βγαίνουν παράνομες, είναι ένα ερώτημα για το πώς. Και δεν φταίνει οι δικαστές μόνο γι' αυτό. Το δεύτερο είναι, όλοι λένε να υπάρξει μια συνένεση στη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν αντιπολίτευση, ήταν στα κεραμίδια. Μόλις πήρε την κυβέρνηση, έκανε ακριβώς ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι. Τα ίδια και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προτείναμε να μπει για αναθεώρηση το άρθρο αυτό του συντάγματος και να υπάρξει συζήτηση. Και εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια συνένεση, να διορίζονται από ένα ευρύτερο σώμα ή με κάποιον άλλο τρόπο, ώστε να έχουν μια ευρύτερη στήριξη και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι, δεν θέλω να πω κοροϊδία, αλλά εκεί είναι το να λέμε ότι είναι ανεξάρτητη και διορίζει όλη την ηγεσία η εκάστοτε κυβέρνηση. Κάτω από αυτά το σκεπτικό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτές τις αλλαγές.